Η διάσπαση μετοχών είναι μια εταιρική ενέργεια που έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τη ρευστότητα τη μετοχή τη εταιρεία, μειώνοντα σκόπιμα την τιμή μια μεμονωμένη μετοχή. Η διάσπαση αυξάνει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά ένα συγκεκριμένο πολλαπλάσιο, χωρί να αλλάξει η συνολική αγοραία αξία τη εταιρεία. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι διαχωρισμού είναι 2 προ 1 ή 3 προ 1, που εμφανίζονται επίση ω 2 για 1 ή 3 1 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η αξία κάθε μετοχής διαιρείται με το πολλαπλάσιο. Για παράδειγμα, ο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία διπλασιάζεται με διάσπαση 2 προ 1. Στη συνέχεια, η τιμή αναμετοχή διαιρείται στο μισό. Μετά τη διάσπαση, οι φυστάμενοι μέτοχοι θα έχουν διπλάσιο αριθμό μετοχών που είχαν πριν από τη διάσπαση, αλλά κάθε μετοχή θα αξίζει τη μισή τιμή. Έτσι, η συνολική αξία των μετοχών του παραμένει αμετάβλητη. Είστε στου επενδυτέ παγκόσμια κλίμακα. Ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μία εγγραφή. Και σήμερα μιλάμε για για το τι σημαίνει το stock split, η διάσπαση μετοχών δηλαδή. Αν μια εταιρεία έχει 100 υπάρχουσες μετοχές και η μετοχή αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 1000 δολάρια αναμετοχή, μπορεί να θέλει να κάνει ένα διαχωρισμό μετοχών για να μειώσει την τιμή της μετοχής, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ και δυσκολεύεται ο κόσμος να την αγοράσει. Για να καταστήσει τώρα λοιπόν πιο προσιτή για τους επενδυτές που θέλουν να κατέχουν ένα κομμάτι της εταιρείας με διάσπαση 2 προς 1, ο αριθμός των μετοχών αυξάνεται σε 200 και κάθε μετοχή αξίζει πλέον 500 δολάρια. Τα στελέχη τώρα και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά πολλαπλάσιο συμπεριλαμβανομένου του 10 προ 1 ή ακόμα και του 100 προ 1, αν και τα 3 προ 1 και τα 2 προ 1 παραμένουν τα πιο συνηθισμένα. Οι εταιρείε λοιπόν συνήθω χωρίζουν τι μετοχέ του όταν η τιμή αναμετοχή αυξάνεται γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλι η τιμή ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο, η εταιρεία θα διαχωρίσει τη μετοχή για να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ρευστότητα. Η διάσπαση καθιστά ευκολότερη την πώληση τη μετοχή σε επενδυτέ, μειώνοντα την τιμή κάθε μετοχή. Οι εταιρείε μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια διάσπαση μετοχών για να αντλήσουν κεφάλαια γρήγορα, πουλώντα μετοχέ για μικρότερο ποσό σε δολάρια. Δεν υπάρχει όριο στο πόσε φορέ οι εταιρείε μπορεί να χωρίσουν τι μετοχέ του. Μια εταιρεία μπορεί επίση να κάνει μια αντίστροφη διάσπαση μετοχών για να μειώσει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, γεγονό που αυξάνει την τιμή αναμετοχή. Μια διαίρεση μετοχών τώρα 20 προ 1 είναι όταν μια εταιρεία αυξάνει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά πολλαπλάσιο του 20. Η τιμή κάθε μετοχή, όπω είναι λογικό, διαιρείται με το 20 ω αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία κατέχει 100 μετοχές και η μετοχή διαπραγματεύεται στα 1000 δολάρια ανά μετοχή, η διάσπαση μετοχών 20 προ 1 θα αυξήσει τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία σε 2000. Εν τω μεταξύ, η τιμή κάθε μετοχή θα μειωνόταν στα 50 δολάρια ανά μετοχή. Είναι καλό τώρα αυτό το πράγμα. Είναι καλό ο διαχωρισμό των μετοχών. Μια διάσπαση μετοχών μπορεί να είναι καλό για εταιρείε και επένδυτες που θέλουν να μπουν στη δράση. Ειδικά εάν η εταιρεία αναπτύσσεται γρήγορα και οι τιμέ των μετοχών τη έχουν αυξηθεί δραματικά. Η διάσπαση μετοχών βοηθά την εταιρεία αυξάνοντα τη ρευστότητα των μετοχών τη. Όταν η τιμή κάθε μετοχή πέφτει, οι επενδυτέ γίνονται πιο πρόθυμοι να αγοράσουν. Είναι μια καλή επένδυση, αλλά μπορεί να είναι πρόθυμοι να αγοράσουν μετοχέ εάν η τιμή μειωθεί στα 10 δολάρια αναμετοχή με αναλογία διάσπαση μετοχών 10 προ 1. Η διάσπαση μπορεί ακόμη και να αυξήσει τη ζήτηση για τι μετοχέ τη εταιρεία εάν οι επενδυτέ είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τη μετοχή σε χαμηλότερη τιμή. Γεγονό! που θα αυξήσει τις τιμές των μετοχών της εταιρείας. Πολλές τώρα νεοσύστατες και νέες εταιρείες πληρώνουν τα στελέχη τους με δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Οι αρχικοί επενδυτές της εταιρείας θα λάβουν επίσης ορισμένες αυτές τις μετοχές σε αντάλλαγμα για χρηματοδότηση. Μόλις η εταιρεία γίνει κερδοφόρα, οι αρχικοί επενδυτέ μπορεί να θέλουν να εξαργυρώσουν τι μετοχέ του για ένα κέρδο. Η εταιρεία μπορεί επίση να θέλει να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών για να αυξήσει τι ταμιακέ ροέ τη και να αυξήσει το κεφάλαιό τη. Ο διαχωρισμός της μετοχής αυξάνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει κάθε επενδυτής, ώστε να μπορεί να πουλήσει μετοχές χωρίς να εγκαταλείψει εντελώς το μερίδιό του στην εταιρεία. Η μείωση τώρα της τιμής κάθε μετοχής διευκολύνει επίσης τις εταιρείες να εξαγοράσουν τις μετοχές τους για να αυξήσουν την αξία των μετόχων. Η κίνηση μπορεί επίσης να είναι μια επίδειξη δύναμης και εμπιστοσύνη στους επενδυτές, καθώς η μείωση της τιμής κάθε μετοχής τη δίνει περισσότερο περιθώριο αύξησης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείε θα δουν τι τιμέ των μετοχών να επιστρέφουν στο επίπεδο των συναλλαγών πριν από το διαχωρισμό μετά από αρκετά χρόνια ανάπτυξη. Εδώ τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν μειονεκτήματα σε μια διαίρεση μετοχών. Η διάσπαση τώρα των μετοχών μπορεί να είναι επαχθή και δαπανηρή για τι εταιρείε. Η διάσπαση μετοχών απαιτεί νομική επίβλεψη και ρυθμιστική έγκριση. Η οποία μπορεί να κοστίσει χιλιάδε δολάρια. Μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ω χρηματοοικονομικό κίνδυνο επειδή η διάσπαση δεν θα επηρεάσει τη συνολική αγοραία αξία τη εταιρεία. Θα υπολογίζεται ω καθαρή ζημιά εκτό εάν η εταιρεία μπορεί να αναπληρώσει το έξοδο στην αξία των μετόχων. Ορισμένε εταιρείε προτιμούν να διατηρήσουν την ιδιοκτησία των μετοχών του για να περιορίσουν την εξωτερική επιρροή. Η αύξηση του αριθμού των μετοχών δίνει σε εξωτερικού επενδυτέ την ευκαιρία να αποκτήσουν επιρροή στην εταιρεία. Μπορεί ακόμη και να είναι σε θέση να αποκτήσουν τον έλεγχο τη εταιρεία εάν αγοράσουν το 51% όλων των μετοχών που κυκλοφορούν. Η μετοχή πρέπει επίση να διατηρεί ένα συγκεκριμένο σημείο τιμή για να εισαχθεί σε ένα σημαντικό δείκτη συναλλαγών. Για παράδειγμα, οι μετοχέ στο Nasdaq πρέπει να διαπραγματεύονται για τουλάχιστον 1 δολάριο αναμετοχή. Εάν η τιμή αναμετοχή πέσει κάτω από το 1 δολάριο για 30 συνεχόμενε ημέρε, η εταιρεία θα λάβει μια προειδοποίηση με 180 ημέρε για να συμμορφωθεί με το πρότυπο συναλλαγών. Η εταιρεία κινδυνεύει να αφαιρεθεί εντελώ από τον δείκτη συναλλαγών εάν η τιμή αναμετοχή δεν αυξηθεί στο ελάχιστο. Οι διαχωρισμοί λοιπόν μετοχών χρησιμοποιούνται για την αύξηση τη ρευστότητα μια μετοχή, αυξάνοντα τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία και μειώνοντα την τιμή αναμετοχή. Η διάσπαση δεν αλλάζει τη συνολική αξία των μετοχών τη εταιρεία. Είναι απλά ένα διαφορετικό τρόπο για να κόψετε τη συνολική πίτα. Μπορεί να χωριστεί σε όσο το δυνατόν λιγότερα κομμάτια, αλλά οι συνολικέ μετοχέ εξακολουθούν να αθρίζονται στο ίδιο ποσό σε δολάρια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο του σημερινού μα βίντεο και μιλήσαμε για το τι είναι η διάσπαση μετοχών. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι.